Υπάρχουν πολλές θεωρίες του Θεού. Όταν ο άνθρωπος προσιλώνει το νου του στον Θεό, τότε, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, εκπληρώνει τον προορισμό του. Τότε ευαρεστεί στον Θεό. Τότε ο νους του παραμένει καθαρός, φωτιζόμενος από το άξιτο φως του Θεού. Ρώτησε λοιπόν πάλι ο Γερμανός, λέγει ο Βάσης Κασιανός Ρωμαίος, συνεχίζοντας την επιστολή του προς Λεόντιον Ηγούμενον, αναφερόμενος στην αρετή της διακρίσεως. Είναι ένας λόγος πάρα πολύ ωφέλιμος που υπάρχει στην αρχή της Φιλοκαλίας. Ρωτάει λοιπόν ο πατήρ Γερμανός, πώς συμβαίνει πράγματι αυτό, δηλαδή πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει το νου του στον Θεό συνεχώς, να βλέπει τον Θεό, να θεωρεί τον Θεό, να έχει μέσα του συνεχώς την Θεία Θεωρία, να θυμάται την Θεία Πρόνοια, την Θεία Οικονομία, να βλέπει μέσω της κτίσεως τον κτίστη. Γιατί πολλές φορές, λέει ο πατήρ Γερμανός, ενώ εμείς δεν θέλουμε, πολλές σκέψεις και πονηροί λογισμοί μας ενοχλούν έντονα και δίχως σχεδόν να τους αντιληφθούμε, μας κλέπτουν, εισχωρώντας μέσα στο νου μας κρυφά και ανεπαίσθητα, ώστε όχι μόνο να μην μπορούμε να τους εμποδίσουμε να έρχονται, αλλά και να υπάρχει μεγάλη δυσκολία ακόμα και να τους αντιληφθούμε. Είναι επομένως το ερώτημα περί των λογισμών και μάλιστα των πονηρών. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να τους αντιμετωπίσει? Είναι δυνατόν να μην έρχονται καθόλου? Ή αν έρχονται, τι πρέπει να κάνουμε? Και ζητούμε να μάθουμε, λέει ο πατήρ Γερμανός, εάν είναι δυνατόν η διάνοια, να μην παρενοχλείται καθόλου και να μην εντελώς αργεί από αυτούς τους λογισμούς. Δηλαδή, να μην δίνει εργασία ο πονηρός εις το νου του ανθρώπου, να μην τον ενοχλεί. Πόθεν συμβαίνει αυτούτο, πόθεν συμβαίνει τούτο, δηλαδή πώς μπορεί ο άνθρωπος να προσιλώσει το νου του στον Θεό και να θεωρεί τον Θεό συνεχώς, ότι πολλάκις μη θελόντων ημών πολλέ ενθυμίσεις και πονηροί λογισμοί παρενοχλούσει και σχεδόν αγνοούντων ημών κλέπτους είναι εμάς και μας κλέβουν οι πονηροί λογισμοί ενώ σχεδόν δεν το καταλαβαίνουμε, λανθανόντος και λεπτός επισερχόμενοι και με έναν τρόπο κρυφό και ανεπαίσθητο εισέρχονται μέσα μας. Ως μη μόνον μη δίναστε κολλή ειν έρχεστε αυτούς, αλλά και δυσχέρειαν πολλήν είναι επιγεινώσκην αυτούς. Και όχι μόνο δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να έρθουν, αλλά με πολλή δυσκολία και τους καταλαβαίνουμε. Και ή δυνατόν εστί τη διάνοιαν παντελώς σχολάζειν από τούτον και μηδαμός παρενοχλείστε μαθήν αξιούμεν. Και θέλουμε να μάθουμε, ρωτάει ο πατήρ Γερμανός τον Αβά Μωυσή, το γέροντα, εάν είναι δυνατόν να μην ασχολείται καθόλου η διάνοιά μας, να μην ενοχλείται καθόλου από αυτούς τους λογισμούς. Και ο Μωυσής είπε, το να μην παρενοχλείται βέβαια η διάνοια από αυτές τις σκέψεις είναι αδύνατο. Το να δέχεται όμως αυτές και να τις μελετά εντός του ο άνθρωπος, να ασχολείται με αυτές ή να τις απορρίπτει, αυτό είναι δυνατό στον καθένα, σε αυτό που είναι επιμελής και προσεκτικός, που έχει νύψη. Δέχεστε, ο Αβάς Μωυσής είπε, «Διάνοιαν μεν μη παρενοχλείστε τες ενθυμίσεις οι ταύτες, αδύνατον». Είναι αδύνατο να μην ενοχλείται η διάνοια από αυτές τις ενθυμίσεις, τους πονηρούς λογισμούς. Αλλά αυτό δεν είναι αμαρτία. Η αμαρτία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος στείνει ευήκο ο νους εις τον πειρασμό, εις την φωνή του πονηρού και αρχίζει να αποδέχεται αυτούς τους λογισμούς, να συζητά μαζί τους και στη συνέχεια βέβαια να έρχεται και κάποια ειδονή. Δέχεστε δε ταύτας και μελετάν αυτές ή απορρίπτην αυτάς παντί το σπουδάζοντι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην έρχονται αυτές οι ενθυμίσεις, αυτοί οι λογισμοί, αλλά το να τις δέχεται κανείς και να ασχολείται με αυτές, να τις μελετά, να τις σκέπτεται ή από την άλλη πλευρά να τις απορρίπτει, αυτό είναι δυνατόν. Σε αυτόν ο οποίος έχει σπουδή, έχει νύψη, έχει προσοχή, έχει επιμέλεια,
έχει επιμελημένη πνευματική εργασία, σε αυτόν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζει σωστά τους λογισμούς και να τους απορρίπτει. Διότι, εφόσον το πρόβλημα ότι αυτές οι σκέψεις έρχονται, δεν υπάρχει μέσα μας, δεν ξεκινάνε από μας, αλλά είναι απ' έξω, ως εκ τούτου η εκδίωξη σε αυτόν βρίσκεται στην εξουσία μας. Και η επανόρθωση βέβαια της διανοίας μας είναι στην προαίρεση και στην επιμελιά μας. Δεν είναι κάτι που ξεκινάει από τη φύση του ανθρώπου, αλλά είναι κάτι που ξεκινάει έξω από αυτόν, από τον πονηρό, από το πονηρό πνεύμα. Επομένως, πολύ λογικά λέει ο Βάσης Μωυσής, ο άνθρωπος αυτό που έρχεται απ' έξω μπορεί να το αντιμετωπίσει αν θέλει και να αντισταθεί σε αυτόν. «Ως περγάρ το έρχεστε αυτάς ουκές την εν ημίν, ούτως η αποδίωξη σε αυτόν εν εξουσία κείται ημών. Και η επανόρθωση δε της ημετέρας διανοίας εν τη ημών εστί προαιρέσει και σπουδή. Και η επανόρθωση της διανοιάς μας είναι στην προαίρεση και στην επιμελιά μας. Μπορούμε λοιπόν εμείς να διορθώσουμε τη διάνοιά μας που πάει να εκτραπεί και να ασχοληθεί με το κακό, με το πονηρό, με την ενθύμηση που εμβάλλει ο αρχαίκακος διάβολος μέσα μας. Μπορεί να διορθώσει τη διάνοια του άνθρωπος και να την επαναφέρει στη σωστή πορεία, στο σωστό έργο, στο να πορεύεται δηλαδή και να ασχολείται και να βλέπει προς τον Θεό. Διότι όταν με φρόνηση και συνεχώς παντοτινά μελετούμε τον νόμο του Θεού, τώρα μας δίνει τα φάρμακα ο Βάσμος Μωυσής, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιστεκόμαστε στους πονηρούς λογισμούς και να τους αντιμετωπίζουμε με τον σωστό τρόπο, που ο κάλλιστος τρόπος σύμφωνα τους Αγίους Πατέρες είναι η περιφρόνηση, το να μην ασχολούμαστε καθόλου. Και για να το καταφέρουμε αυτό, χρειαζόμαστε κάποια πνευματικά εφόδια. Αυτά ακριβώς τα εφόδια μας δίδει εδώ τώρα ο Αββάς Κασιανός με το λόγο του Αββά Μωυσέως. Όταν λέει με φρόνηση και συνεχώς, παντοτινά δηλαδή, μελετούμε το νόμο του Θεού, όταν αδολεσχούμε, ασχολούμαστε δηλαδή και μελετούμε εσωτερικά ψαλμούς και οδές, όταν επιδιδόμεθα επιπλέον σε νηστείες και αγρυπνίες και σκεπτόμαστε συνεχώς αυτά που θα γίνουν στο μέλλον, δηλαδή και τη βασιλεία των ουρανών και τη γέννα του πυρός και όλα τα έργα του Θεού, τότε οι πονηροί λογισμοί ελαττώνονται και δεν βρίσκουν τόπο να σταθούν. Μας δίνει λοιπόν τα σπουδαία πνευματικά φάρμακα, δηλαδή την ενασχόληση με το νόμο του Θεού, με την μελέτη των Αγίων Γραφών, με την απαγγελία του ψαλτηρίου και με τις προσευχές, την ενασχόληση με τις προσευχές, με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Όταν γάς συνετός και συνεχώς, λέγει, μελετώμεν το νόμο του Θεού, εις ψαλμούστε και οδάς αδολεσχόμεν. Επίσης, νηστείαστε και αγρυπνίες προσασχολόμεθα, όταν ασχολούμαστε με την νηστεία και την αγρυπνία και επιμένουμε σε αυτά, και μνημονεύουμε συνεχώς των μελώντων της τη Βασιλείας των Ουρανών και της Γέννης του Πυρός, και όταν θυμόμαστε την αιώνια Βασιλεία του Θεού και την αιώνια κόλαση από την άλλη πλευρά, και πάντων των έργων του Θεού, οι πονηροί λογισμοί ελαττούνται και τόπον ούχε βρίσκουσι. Και όταν θυμόμαστε όλα τα έργα του Θεού, τότε οι πονηροί λογισμοί ελαττώνονται και δεν βρίσκουν τόπο μέσα μας. Γιατί πλέον ο άνθρωπος έχει μέσα του Θεία εργασία. Ασχολείται ο νους του με αυτά που θέλει ο Θεός. Και έτσι δεν μπορεί ο διάβολος να ρίξει τη δική του βρωμερή πρώτη ύλη. Όταν όμως ασχολούμεθα με κοσμικές φροντίδες και σαρκικές υποθέσεις και παραδίδουμε τους εαυτούς μας σε μάταιες ή αργές συνομιλίες, πλεονάζουν μέσα μας οι πονηροί λογισμοί. Έχει λοιπόν σημασία πώς περνάει ο άνθρωπος όλη του την ημέρα και όλη του τη νύχτα, με τι ασχολείται. Όταν ασχολείται με κοσμικές υποθέσεις και σαρκικές, τότε βέβαια είναι ανοιχτός και στους πονηρούς λογισμούς και στις εφόδους του πονηρού ευάλωτος. Όταν δε κοσμικές φροντίσει και σαρκικής πράγμαση ενασχολόμεθα και ομιλίες ματέες
οι αργές εαυτούς εκδιδόμεν, πλεονάζουσιν εν ημίν οι φαύλοι λογισμοί. Διότι όπως ακριβώς ο μήλος που κινείται από τα νερά είναι αδύνατο να σταματήσει την κίνησή του, αλλά είναι στην εξουσία εκείνου που επιστατεί το μήλο να αλέσει σιτάρι ή ζυζάνια, κατά τον ίδιο τρόπο η διάνοιά μας, η οποία είναι αηκίνητη, δεν μπορεί να καταπαύσει από τους λογισμούς. Σε εμάς όμως ευρίσκεται η εξουσία, η δυνατότητα να δώσουμε σε αυτήν ή πνευματική μελέτη ή σαρκική ασχολία. Ο νους κινείται λοιπόν συνεχώς και εναπόκειται σε εμάς τι πρώτη ύλη θα δώσουμε στο νου μας για να επεξεργαστεί. Εάν ασχολούμαστε με τα πνευματικά, με την πνευματική εργασία και τη δίνουμε πνευματική πρώτη ύλη, τότε και ο νους θα κατεργάζεται αυτή την πρώτη ύλη. Θα ασχολείται με αυτά και δεν θα υπάρχει πλέον χώρος και τόπος για να ρίξει ο πονηρός τη δική του βρωμερή ύλη. Ως περγάρ μήλων εξ υδάτων κινούμενων αδύνατον αργήσε της κινήσεως, εν εξουσία δέστη του εφεστώτος το μήλο σύτον αλέσε ή ζυζάνιον, ούτως η διάνοια ημών αηκίνητος ούσα, ου δύναται αργήν απολογισμόν. Εν ημίν δέστη δούνε αυτή η πνευματική μελέτη ή σαρκική εργασία. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν πάντοτε να δίνουμε στο νου μας πνευματική μελέτη, πνευματική εργασία και όχι σαρκική, έτσι ώστε να μην βρίσκει τόπο μέσα μας ο πονηρός λογισμός, οι πονηρές ενθυμίσεις που σπέρνει ο πονηρός. Και έτσι με τη χάρη του Θεού θα έχουμε καθαρή την καρδία μας, καθαρή τη διάνοιά μας, θα έχουμε επομένως όλες τις προϋποθέσεις για να ενωνόμαστε με τον Θεό και έτσι να οδηγηθούμε η σωτηρία μας. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε. Νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.